Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, με βλέπετε υπερβολικά χαρούμενο. Και ακόμα δεν άρχισα να πίνω. Γεια σας. Όπως θα βλέπετε εδώ στην οθόνη, σήμερα θα πίνουμε και θα κρίνουμε τη Eurovision 2019. Πόσο υπερπαραγωγή το σημερινό βίντεο, όχι πείτε μου πόσο. Οθόνη, πράγματα συμβαίνουν, δεν έχω λόγια. Υπόσχομαι ότι και φέτος θα είμαι απόλυτα αντικειμενικός, δεν θα επηρεαστώ από το στοίχημα για τη Eurovision, που μπορεί ίσως να έχω παίξει κάποιος συγγενής μου. Θα είμαι απόλυτα αντικειμενικός σε αυτό το βίντεο και θα πω τεκμηριωμένα τη γνώμη μου. Ας ξεκινήσουμε όμως, φίλοι μου, με την Κύπρο, που μετά από μία Ελένη Φουρέιρα στέλνει μία φίλη Τάντα. Γεια σου φίλη Τάντα. Yeah. Η Φουρέιρα, όχι. Χίλια συγγνώμη, μπερδεύαμε, νομίζω ότι ζούμε ντεζαβού από πέρυσι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι replay από πέρυσι. Μας αρέσει η επανάληψη, είναι σαν το Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν το χορταίνεις ποτέ, εκτός αν είσαι εγώ που το συχαίνομαι. Αλλά ας πάρουμε μια άλλη σειρά, είναι σαν την επανάληψη του Καφέ της Χαράς. Ούτε αυτή μ' αρέσει. Είναι σαν επανάληψη του Παραπέντε. Το έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Είναι σαν επανάληψη... Επανάληψη ναι. Επανάληψη ναι. Αντικειμενικά, αν πήγαινε η Ντέπι και έλεγε το επανάληψη ναι. Τότε είναι που με καλεί. Δεν θα τα πήγαινε πολύ καλύτερα. Ας περάσουμε όμως στην Ελλάδα. Όλο θέμα Νταρτανιάν, τρεις σωματοφύλακες, ανοίγουμε τα φτερά μας και πετάμε, μου άρεσε. Αλλά πιο πολύ εκτίμησα την Κατερίνα Ντούσκα. Στον ημιτελικό, όταν ανακοινωνόντουσαν τα αποτελέσματα, έπινε το κρασάκι της, ήταν ξεκάθαρα εγώ. Αν έπινα όλο το βράδυ της Eurovision, αν ήμουν εκεί καλεσμένος ή συμμετέχοντας, γιατί έχω και μια εξαιρετική φωνή, μην μιλάω και για τον εαυτό μου, δεν είναι ωραίο κάπου. Πιστεύω θα κατέληγα κάπως σαν το Μαυροβούνιο, σε αυτή την κατάσταση, αν έπινα πολύ. Εγώ. Να με μαζεύουν οι φίλοι μου. Είμαι το Μαυροβούνιο, ολόκληρο. Ας περάσουμε όμως στη Γερμανία. Man entdammen nuchere. Ich bin eine griechische. Ich liebe. Was. Από γερμανικά αυτά ξέρω. Sisters. Hi sisters. Παρά τα σκάνδαλα με τον James Sar, κράτησαν τον ίδιο στίχο του. Αδερφοί. Okay, έχουν κι άλλοι άνθρωποι αδέρφια. Δεν κάνουν έτσι. Δεν πάνε στην Eurovision να φωνάζουν αδερφοί. Μόνο σε κλειστά σχολικά περιβάλλοντα. Χαλαρώστηκε εσύ. Θα μου χτυπάτε ότι είμαι μόνο παιδί. Τελευταία να βγει η Γερμανία. Ας περάσουμε στο Αζερβαϊτζάν. Τι είπε. Όπα. Πώς τόλμησε να πει σε μένα σάτα. Σκάσε σε μένα. Γνωριζόμαστε και από χτες, Σιντζής. Είναι ένας αγενέστατος νέος. Έρχεται σε μένα που δεν με ξέρει καλά και μου λέει να σκάσω. Thank you, next bitch. Και τώρα ας περάσουμε ήρεμα και χαλαρά στη Σλοβενία. Τρομάρα μου. Δεν είναι σαν μια μικρή Άρια Σταρ στην πρώτη, δεύτερη σεζόν. Άβγαλε το κοριτσάκι να λέει έτσι ευλαβικά και ήρεμα το ποίημα της. Μια πορτοκαλάδα δεν του έστειψαν του κοριτσιού να μην είναι έτσι με στην ατονία, λες και θα λιποθυμήσει. Αραιά μου, εγώ. Θα πάω να σου στήψω όλα τα πορτοκάλια του κόσμου. Η αγαπημένη μου Ουγγαρία, τα φιλιά μου στη Βουδαπέστη, αν μας βλέπει, σε ξέρω εσένα. Ο Ντρόγκο της καλής είναι, ρε παιδιά, που πέθανε στην πρώτη σεζόν. Spoiler. Επίσης, γιατί νιώθω ότι αυτός εκπροσωπεί την Ουγγαρία τα τελευταία 3 χρόνια. Ο Πασχάλης δεν ζει! Πασχάλη, ζει! Εσύ μας οδηγείς. Πάμε να δούμε τον Μπελαρούς. Λεύκο Ρωσία. Παιδιά, ανέβηκε μια κοπέλα 14 χρονών από το κοινό και τραγουδάει. Κατέβα κάτω. Φύ. Είναι σαν μια μίξη της Ζάρα Λάρσον και της Ρίτα Ώρα, αλλά από την ΕΜΕΑ. Είναι τόσο αδιάφορη που μου θύμισε την Τέμι. Και τώρα ας περάσουμε στην νικήτρια, την Ολλανδία. Τέχνη.
αριστούργημα. All I know, all I know, loving you is a losing game. Ένα masterpiece. Είναι επίσης τα λεφτάκια μου, άρα μπορεί να είμαι λίγο ένα τσικ προκατηλημένος. Κόλλησε από την καλή μου τη φωνή. Δεν είμαι επηρεασμένος επειδή έχω παίξει στοίχημα από την Ολλανδία φυσικά. Θεωρητικά θα έπρεπε να μισώ την Ολλανδία εξαιτίας της μικρής Ολλανδέζας. Αλλά φίλοι μου, όταν είναι ένα τραγούδι τέχνη, αριστούργημα, ποίηση και η στίχη του σαν να είναι γραμμένη για μένα, πρέπει να κερδίσει μια φορά, δηλαδή γαμώτη. Ας συμφωνήσουμε ότι είναι το καλύτερο τραγούδι και ότι πρέπει να κερδίσει για να πάμε και παρακάτω. Ισλανδία. Μη φωνάζεις, έχουμε μικρανία. Αν είχαμε εδώ έναν εκπρόσωπο. Ναι, κοντρόλ έχουμε. Αλήθεια, θα βγει τηλεφωνική. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Τους μάδω 12 πόντι από τον BDSM σύλλογο της Νίκαιας. Ευχαριστούμε τον BDSM σύλλογο της Νίκαιας. Εκτίμησε την Ισλανδία και πάμε παρακάτω. Να σας πω ότι η Ιταλία κάποια στιγμή ήταν από τα αγαπημένα μου. Γιατί τέτοιο στράβωμα. Το CD ακουγότανε... Ποιο CD, πού ζούμε, το 90. Τα ίντερνετ που το άκουσα ακουγότανε καλύτερα. Live δεν μου άρεσε. Ήταν και στραβωμένος. Έτσι στράβωμα στη μαμά σου. Ακόμα ένα 12χρονο παιδάκι, μαζέψτε το. Βοηθήστε το παιδάκι που χάθηκε. Λογικά είναι από τα παιδάκια που χάνονται στα εμπορικά κέντρα ή στις συναυλίες και φωνάζουν από το μικρόφωνο τους γονείς τους. Ανέβηκε εκεί πάνω να φωνάξει τους γονείς του. Επίσης τόσο κρύο έχει, τι κάνει με τον μπουφάν. Η τάμπτα ήταν τσίτσιρη. Μήπως έκανε delivery και κατέβηκε κατευθείαν από το μηχανάκι όπως ήταν με τον μπουφάν. Ή επειδή είναι τόσο μικρός. Του είπε η Βελγίδα μαμά του, δεν βγαίνει στο Eurovision. Και λέει, μαμά, μαμά, θέλω να βγω. Οκ, okay, του λέει, θα βγει στο Eurovision, αλλά πάρε τον μπουφάν σου. Η Γεωργία. Ρε βάρατα ρε. Ρε μένα. Ποια να βαρέσω μανούλα μου. Ήρθαν και οι άλλοι απ' την αίρεση. Λύσαξε ρε παιδιά. Δεν επικροτώ τη βία. Δεν θέλω να τα βαρέσω. Αρκετά. Ευρωπαϊκή Αυστραλία. Καρδιά μου, κάτι δαίμονες από πίσω σου. Πρόσεχε! Ποιος την πάτησε! Ποιος σε πάτησε, καρδούλα μου! Καρδιές μου σε λινιάστηκε η Έλσα από το Frozen. Αν όμως αυτό που γυρνάει γύρω γύρω ήταν φραπεδιέρα, τώρα θα έχει φτιάξει ένα φραπέ. Θα έχει τόσο αφρό. Αν δεν πάει καλά στη Eurovision να βγάλει φραπεδιέρα. Ας περάσουμε όμως στο San Marino. Υπέροχη δισκοτέκη. Ο αγαπημένος μας κύριος με τα λευκά, που σίγουρα οδηγεί και ένα λευκό βαν και μπορεί να σε απαγάγει. Επίσης, δεν μοιάζει λίγο και με πρωταγωνιστή. Με έδειξε την ώρα που τον έδειχνα, Παναγία μου σώσε. Τώρα που τον ξαναβλέπω, μοιάζει πάρα πολύ με έναν πασίγνωστο και πολυβραβευμένο Έλληνα ηθοποιό, τον κύριο Γκουσγκούνη. Ας περάσουμε στην Αλβανία. Καρδιά μου θα φουντώσεις. Παναγιά μου, σβήσε τις φωτιές. Παναγιά μου, σβήσε τις φωτιές. Το στυλ, το δόντι και το μαλλί μοιάζει λίγο με Νίνα Λοτσάρη. Την μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο. Λυρική τραγουδίστρια χαροπλαστείου. Πολύ μίξερ αυτή η γυναίκα. Ας περάσουμε στη γειτόνισσά μας, θα θέλαμε, Νορβηγία. Χούρουνα, χούρουνα, χούνανα, χού. Ελπίζω μόνο να μην μας έβρισε, έτσι. Τη Σουηδία την βαριέμαι, δεν θα τη σχολιάσω καν. Πολύ καλές οι κυρίες που είναι μαζί του. Τώρα θα περάσουμε στη Ρωσία και στον αγαπημένο κατά τα άλλα. You're the only one. You're the only one. You're the only one. Α, Παναγία μου σώσε. Είναι πολλοί αυτοί. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν ξέρω να μετράω. Κάπου τόση. Να πω κάτι. Να έρθει τώρα η Ρωσία και να κάνει Sadie, Lady, I'm gonna strike the thunder. Ίδιο είναι. Ξεκάθαρη αντιγραφή. Ωραίο τραγούδι, αλλά ξεκάθαρη αντιγραφή. Τι λέει το control. Φωκάσιο Ευαγγελινός τα έκανε και τα δύο. Αντιγράφει τον εαυτό του ο Φωκάσιο Ευαγγελινός. Θα έπρεπε να ντρέπεται. Εγώ θα ντρεπόμουν να αντιγράψω τον εαυτό μου. Θα τσακωνόμασταν για αρχή. Δεν θα ήθελα να δώσω τη χαρά στον εαυτό μου να μου πει ότι με αντιγράφει. Η τελευταία για σήμερα θα είναι η Μάλτα. Γεια σου Μάλτα. Δεν είσαι προς τα εκεί. Γεια σου Μάλτα. Ω, το αγαπημένο μου τσιφτετέλη. Χαμελεόντας. Δεν είναι και
Τα τσιφτετέλια. Δεν θα το ζήλευε η Ζώζεφιν. Χαμελεχαμελεώντας. Υπέροχο. Και την Κετούλα τη Γαρμπή θα έβλεπα να το λέει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τι, τα αποτελέσματα κιόλας βγήκανε. Διακόπτουμε το βίντεο, φίλοι μου. Έκτακτο. Έχουμε τα αποτελέσματα. Bonjour, bonsoir and bon savant. Hello Europe, γεια σου Ελλάδα. Εδώ από το Παρίσι για να πούμε τους βαθμούς που έδωσε η Γαλλία σε όλες τις χώρες. Τον ένα βαθμό τον δίνουμε στη Σλοβενία. Μπουχουχου, κλάψτε λέγοντας το ποίημα σας. Τους δύο βαθμούς τους δίνουμε πάπιτι πούπιτι στο Αζερβαϊτζάν. Τρεις πόντι στην Ισλανδία. Κρυά από μας τέτοια πράγματα. 4 πόντ Μάλτα. Χαμελεχαμελεώντας. Συγγνώμη που έμεινα από πριν από τη Μάλτα. 5 βαθμοί τη Γερμανία. Αδερφή. Τους 7 βαθμούς τους δίνουμε στη Ρωσία. Καλή δεύτερη προσπάθεια, αλλά τι να κάνουμε. Οι 8 βαθμοί θα πάνε στην όμορφη Κύπρο. Τότε είναι που με καλείς, τότε που είναι με καλή. Επανάληψη, ναι. Οι 10 βαθμοί θα πάνε στην Ελλάδα φυσικά. Σαβά, σαβά, πιάν. Και τώρα αυτό όντως ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε like. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας φετινό τραγούδι. Μόνο Ολλανδία στηρίζουμε και Κύπρο. Και από Κύπρο ψηφίζετε την Κατερίνα Ντούσκα. Αλλά εκτός των δύο χωρών υπάρχει μόνο η Ολλανδία. Δηλαδή κοιτώντας τον ευρωπαϊκό χάρτη υπάρχει η Ελλάδα, Κύπρος και η Ολλανδία. Δεν υπάρχουν οι άλλες χώρες. Ήμουν ένας επώνυμος αλκοολικός. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye. Χαμελεχαμελεώντας.